Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής μας. Απομένουν 60 λεπτά τα οποία θα είναι full extra γεμάτα και αυτό το μεσημέρι. Τα τρόπους επικοινωνίας στο κάτω μέρος της οθόνης, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Σχόλια, προτάσεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε εσείς, γιατί έχουμε και ενδιαφέροντα θέματα τώρα που ακολουθούν. Ακριβώς. Και εννοείται ότι μας παρακολουθείτε και ζωντανά μέσω των social media, στο Facebook, στο YouTube. Εκεί περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Ιάσονα, αυτή την εποχή που εντάξει είναι μια δύσκολη εποχή με την πανδημία, όλα αυτά μας έχουν προκαλέσει και ένα άγχος μεγαλύτερο για το τι θα γίνει και στο μέλλον, στην μετά-COVID εποχή. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για την ασφάλιση, για την ιδιωτική ασφάλιση. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, 11 Νοέμβρη, γιορτάσαμε την ημέρα ασφάλισης. Θέλω να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που ετοίμασαν για να μας δείξουν ακριβώς τη σημασία που έχει το να προλαμβάνουμε τα πράγματα, το να νιώθουμε ασφαλείς, το να έχουμε μια ασφάλιση στη ζωή μας, μια σιγουριά. Να μας περιμένει κάπου, θα πούμε καλύτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε το βιντεάκι και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τους ειδικούς. 11 Νοεμβρίου 2020. Ο πλανήτης νοσεί. Μια πρωτοφανή σε έκταση και διάρκεια πανδημία έχει σκορπίσει παντού το φόβο, την αρρώστια, το θάνατο. 30 Οκτωβρίου 2020. Ένας σπάνιος σε ένταση σεισμός 7 Ρίχτερ σπέρνει τον πανικό, την καταστροφή και την οδύνη στο ελληνικό νησί της Σαμ. 19 Σεπτεμβρίου 2020. Η κακοκαιρία Ιανός βυθίζει στη λάσπη χιλιάδες σπίτια στη Θεσσαλία. Παρασύρει ανθρώπους, πνίγει εκατοντάδες ζώα, καταστρέφει χωράφια. Τα γεγονότα μαρτυρούν. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν. Την περασμένη χρονιά, σε περίπου 1.200 τροχαία ατυχήματα, 700 άνθρωποι έφυγαν από κοντά μας. Στατιστικά, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ένας στους 5 άντρες και μία στις 6 γυναίκες θα προσβληθούν από καρκίνο. Ξέρουμε πόσοι από εμάς θα το πάθουμε. Δεν ξέρουμε όμως ποιοι θα το πάθουμε. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι δεδομένο. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή. Ο μόνος τρόπος να προβλέψεις το απρόβλεπτο είναι η πρόληψη. Προλαμβάνω σημαίνει υδρώ πριν την έλευση του κινδύνου. Η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατη. Η οικονομική ζημιά όμως κάθε γεγονότος μπορεί άμεσα να αποκατασταθεί. Ασφάλισε τη ζωή, την υγεία, την περιουσία σου. 11 Νοεμβρίου. Ημέρα εορτασμού της ασφάλισης. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και αλλάζουν με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να μας έρθει την επόμενη μέρα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας πάντα και μας, πώς να το πω Νατάσα, μας προειδοποιούν, μας λένε παιδιά προσέξτε, κρατήστε κάτι στην άκρη γιατί μπορεί κάτι να συμβεί ώστε στο μέλλον να είστε καλυμμένοι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Χαρόνη, είναι ασφαλιστικός σύμβουλος για να μιλήσουμε για τη σημασία της ασφάλισης. Είδαμε κύριε Χαρόνη, πριν λίγες ημέρες γιορτάσαμε την ημέρα ασφάλισης. Πιο επίκαιρο από ποτέ, θα λέγαμε, το συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή και την τιμή που μου κάνετε. Εμείς να μιλήσουμε για την ιδιωτική ασφάλιση. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, το ποιος είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης σε αυτή την παγκόσμια συγκυρία που περνάμε τώρα με την πανδημία του κορονοϊού. Πολύ ωραία ερώτηση. Ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, θέλω να πω ότι ο ρόλος που αποζητά ιδιωτική ασφάλιση και τις αξίζει από όλους μας, είναι αναγνώριση. Και αυτό γιατί, για έναν πολύ απλό λόγο, η ιδιωτική ασφάλιση εξισώνει τα πορτοφόλια των πολιτών ή ακόμα λιένει τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε αν πούμε ότι με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένας άνθρωπος στην κατοχή του μικρής αξίας και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει στην κατοχή του ένας άνθρωπος ενός οχήματος μεγάλης αξίας, σε μια ζημιά θα πληρώσει το ίδιο. Mm-hmm. Μπορεί να νοσηλευτεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ένας άνθρωπος μικρού εισοδήματος, έχοντας τα νούμερα είναι τυχαία, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας των 500 ευρώ παράδειγμα. Το ίδιο συμβόλαιο μπορεί να το έχει και ένας άνθρωπος μεγάλου εισοδήματος. Μπορούν να έχουν το ίδιο δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για νοσηλεία. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, δηλαδή ότι δεν είναι ένα προνόμιο η ιδιωτική ασφάλιση για λίγους, αλλά μπορεί να ανοίξει σε πολλούς περισσότερους. Και
ένα κομμάτι της είναι σίγουρο αυτό που μας έρχεται πρώτο στο νου του καθενός, είναι το κομμάτι της υγείας, έτσι, το οποίο νομίζω χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή να αναλύσουμε. Αλλά ένα άλλο, το οποίο τώρα τελευταία το έχουμε δει, κύριε Χαρόνη, πάρα πολύ έντονα να απασχολεί, είναι το κομμάτι των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε μια κακοκαιρία η οποία προκάλεσε σφοδρότατες καταστροφές σε πολλούς συμπολίτες μας, έτσι, στο Ιόνιο, για παράδειγμα, στην Ιλία. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορούμε να είμαστε οχυρωμένοι? Εκεί λοιπόν έρχεται ο δεύτερος ρόλος της ασφάλισης, που είναι μοχλός ανάπτυξης. Είναι πυλώνας ανάπτυξης. Και αυτό γιατί είδαμε στις καταστροφές που έγιναν στη Θεσσαλία με τον Ιαννό, προσφάτως στην Κρήτη και με το σεισμό στη Σάμο. Πρέπει να πούμε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντικατασταθεί, μπορεί όμως να αντικατασταθεί οικονομική ζημιά. Η οικονομική ζημιά την οποία προκαλεί μια φυσική καταστροφή, και ίσως είναι δύσκολο μέσα στις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε τις οικονομικές και την κρίση αυτή λόγω της πανδημίας, κάποιος άνθρωπος να διαθέσει χρήματα για να επιδιορθώσει εισαγωγικά μια καταστροφή που έχει γίνει στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του. Εκεί λοιπόν έρχεται σαν αρρωγός η ιδιωτική ασφάλιση και βοηθάει τους ανθρώπους να προχωρήσουν τη ζωή τους. Ξέρετε, ο ΝΟΕ έφτιαξε τη σχεδία πριν την πλημμύρα. Πριν. Σωστό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κρίση πρέπει να μας αφήνει με τη γνώση. Με τη γνώση πια, να είμαστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Επειδή έχει γίνει μια παρεξήγηση, η ιδιωτική ασφάλιση δεν έρχεται να υποκαταστήσει το κράτος. Έρχεται συμπληρωματικά, επικουρικά. Εκεί λοιπόν φάνηκε η αξία της. Προσφάτως με τις πλημμύρες αυτές, πολλοί άνθρωποι αυτοί που είχαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώθηκαν, και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ μικρής αξίας τα συμβόλαια αυτά. Να μην τρομάζει ο κόσμος ότι θα πληρώσει πολλά χρήματα και θα δει ότι αυτό που του προσφέρει, για αυτό που του προσφέρει είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Εντάσσονται δηλαδή στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού ή της κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι σίγουρο. Λαμβάνοντας υπόψη μας όλοι ότι έχουν πληγεί τα εισοδήματα πολλών ανθρώπων. Οπότε και η ασφαλιστική αγορά αφουγκράζεται την κατάσταση αυτή και έχει πάρα πολύ βελτιώσει τις τιμές στα ασφάλιστρα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτή η προσωπική επαφή ανάμεσα στον ασφαλιζόμενο και τον ασφαλιστή. Με ποια έννοια το λέω? Δηλαδή να μπορείτε να αφουγκραστείτε τις ανάγκες του, αλλά ακόμη και αυτό που λέγαμε, την οικονομική του κατάσταση, να του προτείνετε κάτι που να μπορεί και ο ίδιος να υποστηρίξει. Βεβαίως, έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Θα σας πω ένα πολύ ωραίο που άκουσα σε ένα συνέδριο, σε μια μερίδα, ότι, ξέρετε, ο λωστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει το χέρι. Τι θέλω να πω? Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Εμείς, σαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν πάμε κόντρα στην τεχνολογία, πάμε παράλληλα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε και εμείς την τεχνολογία ώστε να δίνουμε στον πελάτη μας τη λύση για τις ανάγκες που έχει και περισσότερο να διαφυλάττουμε τα συμφέροντά του. Σωστά. Τώρα, μέσα στην πανδημία αυτή που βιώνουμε όλοι, πόσο σας έχει επηρεάσει και εσάς ακόμα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο? Ξέρετε, είτε μιλάμε για κοινωνίες ανθρώπων, είτε μιλάμε για κοινωνίες άλλων θελαστικών στη ζούγκλα, η λέξη κλειδί για την επιβίωση είναι μία: προσαρμογή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εγώ προσπαθώ να προσαρμοστώ όπως όλοι μας στα νέα δεδομένα και στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε προσωπικό, όπως όλοι μας, τηρώντας τα μέτρα λόγω της πανδημίας. Σε επαγγελματικό, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της καινούργιας αγοράς, δίνοντας καλύτερες τιμές που είναι εφικτές για όλο τον κόσμο, να μην θεωρηθεί πολυτέλεια ιδιωτική ασφάλιση, είτε μιλάμε για αυτοκίνητο, είτε μιλάμε για περιουσία, είτε μιλάμε για την υγεία. Εσείς που εδρεύετε εδώ στην Πάτρα? Τα γραφεία μας είναι Θερμοπυλών 49 έναντι του ΑΒ Βασιλόπουλου στην Αγιά. Μπορείτε να γκουγκλάρετε έτσι στο ίντερνετ ασφάλιση Χαρόνης και θα δείτε τις υπηρεσίες μας, το site μας, και από εκεί και πέρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οπότε εκεί ερχόμαστε για ό,τι μας προβληματίζει. Θα έρθετε εκεί, σας περιμένω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λύσουμε οποιασδήποτε απορίες έχετε, και αλλά για να δώσουμε λύσεις στις ανάγκες που υπάρχουν. Γιατί είπαμε ότι κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και έχει διαφορετικές ανάγκες, οπότε αυτή η επαφή είναι απαραίτητη. Βεβαίως, και ο πελάτης είναι ο εργοδότης μας και γι' αυτό τον σεβόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαρόνη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.